Γεια σας. Πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι έγινε στη φετινή Φρέσκον, η τέταρτη διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανικών που διοργάνωσε η Δέθελ Expo εδώ στις εγκαταστάσεις της. Φέτος η διοργάνωση έριξε την αυλαία της με μεγάλη αύξηση στην επισκεψιμότητα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τι δείχνει αυτό? Ότι η διοργάνωση πλέον έχει πετύχει τον στόχο της. Αυτός είναι η ενίσχυση στον τομέα των εξαγωγών, αλλά και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Φρέσκον και φέτος μεγαλώνει, δυναμώνει, έχει πολύ περισσότερους εκθέτες, έχει πολύ περισσότερους από ό,τι ξέρω ενδιαφερόμενους. Πιστεύω το κλείσμα της έκθεσης να μας εκπλήξει θετικά, όπως όλες οι διοργανώσεις της ΔΕΘ. Εδώ πέρα όμως να τονίσουμε ότι αυτή η έκθεση έχει πολύ σημαντικό στρατηγικό χαρακτήρα, γιατί το φρέσκο φρούτο, λαχανικό, το φρέσκο προϊόν, γιατί σε αυτό αυτή τη στιγμή, γι' αυτό συζητάμε σήμερα, είναι πάρα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό της Ελλάδας. Να θυμίσω τι λέει πριν από λίγο το περίπτερο του Υπουργείου μας. Καταναλώνω προϊόντα τοπικά, καταναλώνω προϊόντα τα οποία είναι της εποχής. Τα φρέσκα προϊόντα, τα δυνατά προϊόντα, αυτά που έχουν τα πιο καλά γευστικά χαρακτηριστικά και τα πιο καλά χαρακτηριστικά υγείας. Άρα λοιπόν αυτά τα προϊόντα αξίζει να πάρουν τη θέση στην παγκόσμια αγορά, να έχουν τη τυποποίηση και την πιστοποίηση που τους αξίζει, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική γη παράγει προϊόντα απαράμιλα. Και αυτές οι εκθέσεις είναι πάντα ο πυλώνας για να αναδείξουμε αυτά τα προϊόντα σε όλες τις αγορές. Ο βασικός πυλώνας παραγωγής ανασυγκρότησης είναι ο πρωτογενής τομέας για δύο πολύ απλούς λόγους. Και δεν το λέω επειδή τυχαίνει να είμαι υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η παγκόσμια αγορά τροφίμων εκτινάσεται εκθετικά, η ζήτηση μεγαλώνει. Αλλά δεν μεγαλώνει μόνο ζήτηση, μεγαλώνει ζήτηση για ποιοτικά προϊόντα. Η ποσότητα αυτή δεν είναι το σημαντικό χαρακτηριστικό, είναι η ποιότητα. Αν δείτε όλους τους αντικειμενικούς παγκοσμίους δείκτες, όχι στην Ελλάδα, θα διαπιστώσετε ότι η μεσαία τάξη πια σε πολύ μεγάλες αγορές όπως η Κίνα, η Ινδία, ζητάνε προϊόντα ποιότητας και η Ελλάδα στα προϊόντα ποιότητας είναι ασυναγώνιστη. Άρα ας αξιοποιήσουμε τον πλούτο που έχουμε, που αυτή τη στιγμή πολλές φορές κοιμάται και υποτιμάται, και να μην ξεχνάμε επίσης ότι η Ελλάδα έχει μόνο 17% συμμετοχή των ελληνικών προϊόντων στον τουριστικό τομέα, στη διατροφή των τουριστών, και η Ιταλία έχει 70%. Και μόνο αυτά τα 30 εκατομμύρια τουρίστες είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνικού προϊόντος, να το αξιοποιήσουμε σωστά. Η Φρέσκον δεν είναι ένα διεθνές εμπορικό γεγονός φρούτων και λαχανικών, είναι ένα διεθνές εμπορικό γεγονός του πρωτογενούς τομέα, του αγροτικού τομέα. Αναδεικνύεται σε μεγάλο σταθμό για τα οπωροκεπευτικά η Φρέσκον. Για την κυβέρνησή μας το μοντέλο της δίκαιης ανάπτυξης είναι το μοντέλο της οργάνωσης, της εκπαίδευσης και της συνέργειας, όπως έχουν αποδείξει ο τομέας των οπωροκεπευτικών, ο οποίος έχουν αυξηθεί, για τον οποίο οι εξαγωγές τα τελευταία 3 χρόνια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες στις παράλληλες εκδηλώσεις, συγχαρητήρια στους διοργανωτές, αλλά και καλή επιτυχία και στα επιχειρηματικά σχέδια. Η Φρέσκον έχει καταξιωθεί σαν από την πρώτη διοργάνωση, σαν μια διεθνής έκθεση. Η Φρέσκον κάλυψε ένα κενό που υπήρχε στην αγορά για τα φρούτα και τα λαχανικά. Φέτος είναι η καλύτερη Φρέσκον των τελευταίων χρόνων. Έχουμε μια αύξηση πάνω από 10% στους εκθέτες, είναι 210 ενώ πέρυσι ήταν 191.
Έχουμε τρία περίπτερα, το 15, το 14 και το 13. Έχουμε συμμετοχή από 22 χώρες. Έχουμε 150 επαγγελματίες επισκέπτες από 31 χώρες, οι οποίοι έρχονται για να κάνουν συμφωνίες. Έχουμε το πρώτο συνέδριο για το Σταφύλι. Έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις προκειμένου να φέρουμε σε επαφή τους παραγωγούς με τις μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού. Γι' αυτό λοιπόν είπα και στην αρχή ότι Φρέσκον καταξιώθηκε σαν η μεγάλη διεθνής έκθεση του κλάδου της. Και σε αυτή την κατεύθυνση θέλω να ευχαριστήσω εγώ τους αγρότες, τους παραγωγούς που βοηθάνε στην πραγματοποίησή της και πραγματικά τους βοηθάει και η Φρέσκον στο να κάνουν εξαγωγές. Η Φρέσκον είναι πια μια σημαντική έκθεση. Η αυτή φέτος αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τους εκπροσώπους του κλάδου. Κλείστηκαν περίπου 2.500 επιχειρηματικά ραντεβού μεταξύ εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων, παραγωγών, αλλά και εγχώριων και ξένων διακινητών φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Ξεκίνησε το 2010 και ασχολείται με τη συσκευασία και εξαγωγή φρέσκων φρούτων στο εξωτερικό. Είναι καλά να συμμετέχει σε εκθέσεις γιατί βρίσκεις καινούργιους συνεργάτες. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει και όντως αρκετούς πελάτες από τις εκθέσεις και είναι σε καλό δρόμο νομίζω οι εκθέσεις. Πρέπει να γίνονται για να βοηθάνε και τους εξαγωγείς αλλά και τους παραγωγούς για να δείχνουν τα προϊόντα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι ο τόπος παραγωγής σε εμάς είναι η κεντρική Μακεδονία. Θα ήταν κάτι, άμα γινόταν κάτι δηλαδή στην Αθήνα, δεν θα ήταν τόσο σωστό όσο γίνεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ο τόπος παραγωγής. Πρόκειται για δύο εταιρείες. Είναι η Αφίκα Λαϊτζή, 2ΜΕ, η οποία εμπορεύεται φρούτα και λαχανικά, κάνει εισαγωγές και εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Η δεύτερη εταιρεία είναι η Μεταφορική, η οποία κάνει εθνικές μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Η περιοχή η οποία βρισκόμαστε και δραστηριοποιούμαστε είναι η Νάουσα. Κατά το μεγαλύτερο ποσοστό εμπορευόμαστε και εξάγουμε ροδάκινα, μήλα, ακτινίδια, κεράσια, βερίκοκα και γενικότερα ό,τι παράγει η περιοχή. Η έκθεση βοηθάει αρκετά, μιλάμε και συναντιόμαστε με τους ήδη υπάρχοντες πελάτες μας, φυσικά γνωρίζουμε και νέους πελάτες, νέες αγορές και προσπαθούμε να αναπτύξουμε την εξαγωγική μας δραστηριότητα όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Υπάρχει η δράση Vegetaraneo, στην οποία συμμετέχουμε 7 συνεταιρισμοί της Κρήτης. Είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανατολή, ο οποίος είναι ο επικεφαλής συνεταιρισμός. Είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νότος, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κρητικό Περβόλι, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ψαρής Φοράδας, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου, τα Φαλάστρινα από τα Χανιά και η Κουντούρα. Είναι μια προσπάθεια να κάνουμε γνωστά τα κηπευτικά της Κρήτης, τα οποία είναι άριστα ποιοτικά, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα τρέχει για Τσεχία, Πολωνία, Ελλάδα και το προηγούμενο διάστημα είχε τρέξει και σε άλλες αγορές όπως ήταν Γερμανία, Βουλγαρία. Είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στους 627 παραγωγούς οι οποίοι καλλιεργούν γύρω στις 3.200 στρέμματα θερμοκηπίων. Οι καλλιέργειες μας αφορούν ντομάτα, πιπεριά, αγγούρι, μελιτζάνα. Οι συνεργασίες μας μέχρι σήμερα έχουν να κάνουν τόσο με εμπόρους και σούπερ μάρκετ του εσωτερικού,
όσο και με εταιρείες του εξωτερικού, στις οποίες και εξάγουμε τα προϊόντα μας. Τα προϊόντα μας εξάγονταν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό μέσω κάποιων άλλων εξαγωγικών επιχειρήσεων της Κρήτης. Σκοπός μας και σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να γίνει γνωστό το όνομα των συνεταιρισμών στις αγορές του εξωτερικού αλλά και της Ελλάδος, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς, σαν οργανωμένες ομάδες που είμαστε, να μπορούμε να διαθέτουμε την παραγωγή μας στο εξωτερικό. Η BMG και η MBMG είναι δύο εταιρείες του ιδίου ομίλου, οι οποίες στην ουσία είναι οριμαντήρια μπανανών και γενικά εξωτικών φρούτων, όπως είναι ο ανανάς, και είναι μια προσπάθεια η οποία βλέπουμε ότι αποδίδει, διότι τόσο η ζήτηση για την μπανάνα αλλά και η εξαγωγική δραστηριότητα την οποία αναπτύσσουμε στις όμορες χώρες με ένα εξαιρετικό προϊόν το οποίο οριμάζεται πλέον με τις πλέον εξυγχρονισμένες τεχνολογίες ορίμανσης και έχει και μεγαλύτερο χρόνο διάρκειας στο ράφι το προϊόν το οποίο παράγουμε, μας δίνει την δυνατότητα μιας πολύ καλής θέσης στην αγορά, παρά το γεγονός ότι λειτουργούμε για ένα χρόνο. Εκθέσεις γενικότερα αλλά και η Φρέσκον ειδικότερα μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε σε συναντήσεις με τους πελάτες μας, με δυνητικούς πελάτες οι οποίοι έχουν ακούσει για μας ή τους έχουμε εμείς οχλήσει, και νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό σημείο συνάντησης εδώ στην διοργάνωση της ΔΕΘ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε περισσότερες συμφωνίες σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Μας έχει ιδρυθεί το 1980. Είναι ένας συνεταιρισμός που ασχολείται κυρίως με τα κεράσια και τα βερίγουκα τελευταία και κάποια μήλα. Έχει ως αρμοδιότητα την παραγωγή, ως σκοπό την παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων και κατά κύριο λόγο με τα κεράσια, που είναι και το βασικό προϊόν του συνεταιρισμού. Είμαστε, ένας συνεταιρισμός που έχει κατά προτεραιότητα εξαγωγικό χαρακτήρα. Εξάγουμε σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Συγκεκριμένα να αναφέρω κάποιες χώρες, είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, οι σκανδιναβικές χώρες, η Πολωνία, Ρωσία και στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τα κεράσια είναι ένα δυναμικό προϊόν και με την ευκαιρία αυτής της έκθεσης Φρέσκων είμαστε για άλλη μια χρονιά εδώ πέρα, σε ένα γεγονός που θέλουμε να είναι ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα και κυρίως για εμάς που ασχολούμαστε με τα νοπά προϊόντα, τα φρούτα και τα λαχανικά, που είναι η αιχμή του δόρατος της ελληνικής αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας, και που εμείς που έχουμε σαφή εξαγωγικό προσδιορισμό είμαστε αυτοί που θέλουμε να χαράξουμε και μια πολιτική σε σχέση με τα προϊόντα αυτά, γιατί είναι η δυναμική των ελληνικών προϊόντων, των ποιοτικών προϊόντων, είναι η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό, είναι η καθημερινή παρουσία της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές. Προβλέπεται να είναι μια καλή σεζόν με τα έως τώρα δεδομένα. Υπάρχει ικανοποιητική παραγωγή, προβλήματα ίσως σε κάποιες ποικιλίες, αλλά γενικά η σεζόν θα χαρακτηρίζεται προς το παρόν καλή. Εκτιμούμε ότι η συγκομιδή θα αρχίσει 8 με 10 Μαΐου και από εκεί και πέρα και οι προοπτικές της αγοράς φαίνονται καλές. Όλα αυτά, εφόσον και οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, θα είναι επίσης καλές. Η επιχείρηση είναι πολύ παλιά, είναι από το 68. Δραστηριοποιείται στον τομέα των φρούτων
εισαγωγές, εξαγωγές. Έχει, τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και καλλιέργειες στην Κρήτη δικές της, στα αβοκάτο και στα εσπεριδοειδή, τα λεμόνια, για παραγωγή δικιά της, καθετοποιημένη μονάδα είναι. Ασχολούμαστε με το πλήστο με τροπικά φρούτα. Η κατάστασή μας είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και το κατάστημα έχουμε στα Χανιά της Κρήτης. Θέλετε λίγα λόγια για την επιχείρηση? Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία engineering. Ασχολούμαστε με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη λύσεων για την ταξινόμηση, τη συσκευασία φρούτων και λαχανικών. Κατασκευάζουμε μηχανήματα και εμπορευόμαστε εισάγουμε κάποιους ξένους οίκους σε συνδυασμό με τα δικά μας μηχανήματα και παρουσιάζουμε μια ολοκληρωμένη λύση για τον πελάτη. Δουλεύουμε και στην Ελλάδα, δουλεύουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια αρκετά και στο εξωτερικό. Συμμετέχουμε σε εκθέσεις του εξωτερικού και δουλεύουμε αρκετά στις βαλκανικές χώρες και στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Δηλαδή δουλεύουμε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια, στις όλες τις πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες, έχουμε κάποιους αντιπροσώπους. Παρουσία στη Φρέσκον κυρίως ποντάρουμε στους εκθέτες που είναι από την ελληνική αγορά, στους εξαγωγείς δηλαδή που συμμετέχουν και αυτοί, που είναι εκθέτες και αυτοί. Είναι σημαντικό να είμαστε εδώ, να μας βλέπουν οι πελάτες μας, να μας βλέπουν και οι ενδυνάμοι πελάτες μας. Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία που κατασκευάζει μηχανήματα για διαλογή, συσκευασία αγροτικών προϊόντων, ταξινομητές, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με ένα συσκευαστήριο, τα μηχανήματα που μπορεί να απαιτηθούν σε ένα συσκευαστήριο. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο αυτό τα τελευταία 40 χρόνια, κάθε συνεπή παρουσία δηλαδή, οπότε συμμετέχουμε και τώρα στην έκθεση Φρέσκων. Μέσω των εκθέσεων και προβάλλουμε τα νέα μας προϊόντα, νέα μας μηχανήματα ενδεχομένως, ενημερώνει το κόσμος, οπότε προσπαθούμε και στις εκθέσεις του εσωτερικού μα και στο εξωτερικό να έχουμε μια συνεχή παρουσία, που σε ένα καινούργιο προϊόν ενδεχομένως, ξέρω εγώ, για το κεράσι ή για κάποιο άλλο φρούτο, το φραγκόσικο ή κάτι που δεν είναι ήδη παγιωμένο στην αγορά, όπως είναι το μήλο ή το πορτοκάλι, για παράδειγμα. Οπότε έχεις το αντικείμενο, έχεις το ενδιαφέρον από τους παραγωγούς κτλ. Πρέπει λοιπόν και εμείς να ακολουθούμε αυτό που ζητάει η αγορά, να ερευνούμε, να κατασκευάζουμε το αντίστοιχο μηχάνημα και μετά πρέπει και να το εκθέτουμε. Οπότε η έκθεση είναι μια καλή ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας έχει ιδρυθεί το 1966. Αυτή τη στιγμή απαριθμεί 700 μέλη παραγωγούς που διακινούν όλη την παραγωγή τους μέσα από το συνεταιρισμό. Ο ετήσιος τζίρος ευρώ είναι περίπου στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Και η βασική προοπτική είναι εξαγωγές. Τα προϊόντα μας είναι κεράσι, ροδάκινο, νεκταρίνι, δαμάσκινο, βερίκοκο, ακτινίδιο, μήλο. Εξαγωγές σε αρκετές χώρες, Ευρώπη και κάποιες τρίτες χώρες, όπως είναι Ουκρανία, Λευκορωσία, Ιράκ, Μέση Ανατολή. Αυτές κάτι το πλήστον. Είμαι ο ιδιοκτήτης και ο δημιουργός του σκευάσματος, το οποίο είναι πολύ καινοτόμο και πρωτότυπο για τα δεδομένα της χώρας μας. Είναι καθαρά φυτικό προϊόν, όχι φυσικό, φυτικό, το επαναλαμβάνω. Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία, τα έχω και εδώ πέρα σαν επίδειξη, μπορεί να τα πάρει αργότερα η κάμερα αν θέλετε. Είναι ο ζεόλιθος, που είναι πάρα πολύ δυνατό, ρηκτό και είναι δυνατό γιατί έχει δυνατότητα να απορροφά ό,τι βαρεά στοιχεία υπάρχουν στο περιβάλλον, είτε στο νερό. Είναι το παγνό πράσινο σαπούνι, η μαστίχα χείου, και η μαγειρική σόδα με τα αποξηραμένα φρούτα και το λεμόνι. Και το απονισμένο νερό. Είναι αυτό το μπουκαλάκι, το οποίο είναι για οικιακή χρήση. Και είναι και αυτό το μεγάλο του ενός λίτρου, που είναι για βιομηχανική ή για μεγάλα εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ. Πώς το χρησιμοποιούμε αυτό? Σε μια δεξαμενή με νερό, ή απευθείας επάνω στο προϊόν, ψεκάζουμε, το πλένουμε σε τρεχούμενο νερό και το καταναλώνουμε. Θέλει 3 δευτερόλεπτα για να δράσει. Απομακρύνει όλα τα κατάλοιπα από ό,τι έχει παραμείνει πάνω στις επιφάνειες των φρούντων και των λαχανικών και έτσι το προϊόν που θα καταναλώσουμε θα είναι πάρα πολύ, πολύ πιο καθαρό και πιο αγνό στο να μην επιφέρει κάποια εμπλοκή ή παρενέργεια στον οργανισμό μας. Ειδικά για άτομα που είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα με κάποια ασθένεια, τους βοηθάει πάρα πολύ να πάρουν την τροφή ενός λαχανικού και τα θρεπτικά συστατικά του ακόμα πιο καθαρό από το απλώς να το πλύνουμε με τρεχούμενο νερό. Ψεκάζουμε στην επιφάνεια της ντομάτας. Κάνουμε ένα απλό μασάζ, να μπορέσει να τροφοδοτηθεί καλά στο σύνολο της. Και ρίχνουμε νεράκι για να δείτε το τι θα βγάλει αυτή η ντομάτα. Κοιτάξτε πώς εξαφανίστηκε το νερό απευθείας.
που σημαίνει το πόσο απορροφητικό και ιδιότητα του ζεόλιθου, που φάει 30 φορές το βάρος του μέσα στο εσωτερικό του. Η ντομάτα αυτή τώρα είναι απομακρυσμένη από ό,τι θα μπορούσε να έχει επάνω, είτε κάποιο πομινάρι από κάποιο φυτοφάρμακο, είτε κάποιο ζωάκι πέρασε από πάνω, είτε μας έπεσε στο έδαφος και το ξαναπήραμε και το ξαναβάλαμε στο τελάρο. Είναι πεντακάθαρο, χωρίς κάποια υπολείμματα από οποιαδήποτε σκόνη ή ρήπο ή κάποιο ξένο στην επιφάνειά του, ώστε να το καταναλώσουμε όσο δυνατόν πιο γίνεται πιο αγνά. Είναι η πρώτη φορά στη συγκεκριμένη έκθεση. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο κόσμος, επειδή είναι καινούργιο το προϊόν, θέλει να μάθει γι' αυτό. Είναι και λίγο επιφυλακτικός και είναι λογικό για εμάς. Αλλά προσπαθούμε και με τους συνεργάτες μου, τους χημικούς μηχανικούς και των χημικών τροφίμων, να μπορέσουμε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές ενημερώσεις, ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Πολύ πετυχημένη έκθεση και αυτό φαίνεται από τις συμμετοχές τόσο των ελληνικών επιχειρήσεων όσο και των ξένων επιχειρήσεων, αλλά φαίνεται και από μια δυναμική που έχουν τα ελληνικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εγώ εκτιμάω ότι σήμερα είναι ο πιο δυναμικός κλάδος της εθνικής οικονομίας, όχι της αγροτικής, γιατί ένα αρνητικό ισοζύγιο που είχαμε 2 δις στο συζύγιο τροφίμων, σήμερα το έχουμε σχεδόν μηδενίσει και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγών των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, γιατί οι εισαγωγές που γίνονται είναι κυρίως σε κρέατα και τυριά. Όπου καταλαβαίνετε η τιμή μονάδος είναι πολύ μεγαλύτερη, όμως με τις εξαγωγές στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουμε μηδενίσει το εμπορικό ισοζύγιο στα τρόφιμα. Είναι ένας κλάδος που έχει μοναδικές δυνατότητες και αυτές είναι οι κλιματολογικές, τα μικροκλίματα που έχει η Ελλάδα, τα οποία δεν τα έχει καμία άλλη χώρα. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει και σημαντικά βήματα στη βελτίωση της προβολής και της παραγωγής, όπως είναι το θέμα των πιστοποιήσεων που σχεδόν καλύπτουμε όλες τις πιστοποιήσεις, όπως είναι το θέμα των συσκευασιών που αν οποιοδήποτε προσέξει ότι δεν διαφέρουν ελληνικές συσκευασίες σε τίποτε την παγκόσμια αγορά, έχουμε ένα μεγάλο κενό, κυρίως στο έλλειμμα στις υποδομές. Δηλαδή, ενώ είναι μικρή παραγωγή στην Ελλάδα, το ποσοστό που είναι στους συντηρισμούς είναι του 10%, όταν στις άλλες χώρες με μεγάλους παραγωγούς είναι 70% και 90%, και βέβαια και έλλειψη κεντρικών δομών που μπορούν να εξασφαλίσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τη σύγχρονη αγορά, που είναι οι αλυσίδες και τα σούπερ μάρκετ, όπου απαιτούν ποσότητες, μεγάλη γκάμα προϊόντων και συνέπεια, και βέβαια και τον ελληνικό τουρισμό. Και αυτό είναι μια υποδομή που μόνο τα λογίστικα μπορούν να τη λύσουν. Γι' αυτό και η κεντρική αγορά η δικιά μας, σε συνεργασία με την κεντρική αγορά της Αθήνας και βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπουργείων, οργανώνουμε τη δημιουργία ενός agro-logistic στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η πύλη εισόδου όχι μόνο στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Ευρώπη, και είναι και το πιο παραγωγικό κομμάτι όσον αφορά τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας. Σήμερα η αγορά είναι παγκοσμιοποιημένη, κανείς δεν μπορεί να κοιτάει μόνο τη χώρα του ή μόνο την περιοχή του. Και όσον αφορά τους επιχειρηματίες, επίσης τους δίνει τα περιθώρια να έρθουν σε επαφές και με άλλες επιχειρήσεις που είναι εδώ μέσα και να αποκτήσουν εμπειρία, αλλά να βρουν και πελάτες, συνεργάτες από το εξωτερικό, όπου έρχονται πάρα πολλοί, από όλη την Ευρώπη έρχονται σήμερα εδώ και ψάχνουν συνεργασίες. Εγώ ξέρω, παράδειγμα, μας έχουν πει, έρχονται κάποιοι πολλοί οι οποίοι ψάχνουν χυμό ροδάκινο. Πέρα από τα άλλα, γιατί τα ελληνικά προϊόντα και τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως ότι είναι, να μην πω τα καλύτερα, από τα καλύτερα. Το πρόβλημα είναι δεν μπορούμε να τα φτάσουμε στις αγορές εκεί, γιατί μας λείπουν αυτές οι υποδομές που αναφέρθηκα παραπέρα. Άρα πρέπει να επενδύσουμε όλοι
σε αυτόν τον κλάδο για να έχει ανάπτυξη η χώρα μας κυριολεκτικά και με χαμηλό βαθμό περιβαλλοντολογικής επιβάρυνσης. Εκθέσεις νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μπορέσει ο κάθε Έλληνας παραγωγός, ο κάθε Έλληνας έμπορος να μπορέσει να επικοινωνήσει με την πελατειακή του βάση και βεβαίως τέτοιου είδους εκθέσεις όπως και οι φρέσκων στο χώρο του φρούτου ως επιτοπλίστων βοηθούν πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να πω ότι η Βόρειος Ελλάδα ειδικά με την σχέση την οποία είχε αλλά και την εμπορική δραστηριότητα με τη Ρωσία οπωσδήποτε έχει λαβωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και του εμπάργου το οποίο έχει τεθεί σε αυτή την πολύ μεγάλη αγορά. Ευελπιστώ ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον θα βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατόν έτσι ώστε να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις Βορείου Ελλάδος να επαναδραστηριοποιηθούν σε αυτή την πολύ σημαντική αγορά. Σε κάθε περίπτωση όμως, το γεγονός ότι το τουριστικό κύμα στην Ελλάδα είναι διαρκώς ανερχόμενο και βλέπουμε ότι ο Απρίλιος τουλάχιστον που διανύουμε είναι ο καλύτερος Απρίλιος από τότε που κρατούμε στατιστικά στοιχεία και έχουμε και ένα σημαντικό στοιχείο της τάξης του 22% αύξησης της προκρατήσεις για φέτος. Ευελπιστώ ότι με αυτήν την τουριστική κίνηση αλλά και γενικότερα την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας ότι το φρούτο και γενικότερα το τρόφιμο θα έχει μια αρκετά σημαντική άνοδο το 2018. Για την παρουσία των κριτικών εδώ στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου για τη διοργάνωση των ανθοπολών από όλη τη Βόρεια Ελλάδα στο ίδιο σημείο και φυσικά για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Γεια σας!